απόψε στην εκπομπή μας το νήμα «Who owns the media?», σε ποιον ανήκουν τα media, με καλεσμένες την Κορίνα Πετρίδη και τη Δανάη Μαραγκουδάκη από τη δημοσιογραφική ομάδα του Solomon. Πάμε λοιπόν να πιάσουμε το νήμα. Σε ποιον ανήκουν τα media λοιπόν είναι το θέμα μας απόψε και για να το συζητήσουμε έχουμε καλεσμένες την Δανάη Μαραγκουδάκη και την Κορίνα Πετρίδη από τη δημοσιογραφική ομάδα του Solomon αλλά και της ίδιας της έρευνας του Who Owns the Media. Σας ευχαριστούμε που είσαστε μαζί μας. Γεια σου Λουκά. Ευχαριστούμε και εμείς. Και να πάμε στο ψητό κατευθείαν. Τι βλέπει κανείς μπαίνοντας στο site του Who Owns the Media? Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με το να περιγράψω καταρχάς τι είναι κάπως αυτή η έρευνα. Το ζουμί είναι ότι εμείς ψάξαμε να βρούμε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι επιχειρηματίες αυτή τη στιγμή που κατέχουν media στη χώρα μας, το οποίο εντάξει ήταν κάπως λίγο πολύ γνωστό, αλλά για μας το σημαντικό είναι ότι εκτός από το να βρούμε ποια media έχουν αυτοί οι άνθρωποι, ψάξαμε να βρούμε και τι άλλες επιχειρήσεις έχουν. Οπότε λοιπόν έχουμε φτιάξει μία βάση δεδομένων στην οποία μπορεί κάποιος να δει όχι μόνο τα media που τους ανήκουν αλλά και σε ποιους άλλους τομείς της οικονομίας δραστηριοποιούνται και για μας αυτό είναι το πιο σημαντικό. Πώς έγινε αυτή η δουλειά, σε βάθος πόσους χρόνους χρειάστηκε, πόσα άτομα δούλεψαν σε αυτή την έρευνα? Η έρευνα διήρκησε 18 μήνες συνολικά. Στην ομάδα, τέλος πάντων, την ερευνητική, συμμετείχαμε οι δυο μας και η Ελίζα Τριανταφύλου, δημοσιογράφος στο Inside Story. Και ξεκίνησε το φθινόπωρο του 2022. Στη λογική αυτή που έβαλε κάπως και ανέφερε και η Δανάη, όπου το πρώτο στάδιο κάπως της έρευνας για εμάς ήταν το να βρούμε, να ξεκινήσουμε από τα media βασικά και να βρούμε ποιες εταιρείες ελέγχουν τα media 12 τελικά επιχειρηματιών, ιδιοκτητών ΜΜΕ. Δεν υπήρχε τότε το μητρό ηλεκτρονικού τύπου, οπότε έπρεπε να βρούμε τα μέσα αυτά, ποιες εταιρείες ελέγχονται. Και στη συνέχεια αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να καταγράψουμε και όλη την υπόλοιπη επιχειρηματική δραστηριότητα αυτών των ανθρώπων. Δουλέψαμε πάρα πολύ με τα εμπορικά μητρώα και με εταιρικά έγγραφα που βρίσκαμε εκεί. Κατά κύριο λόγο με τους ισολογισμούς που βρίσκαμε στα εμπορικά μητρώα. Και ο στόχος ήταν να βρούμε τις μετοχικές συνθέσεις των εταιριών και τελικά τους τελικούς δικαιούχους. Οπότε για να το κάνουμε αυτό χρειάστηκε να διαβάσουμε πραγματικά πάρα πολλούς ισολογισμούς. Αυτή ήταν και η βασική μας πηγή. Χρησιμοποίησαμε και άλλα εταιρικά έγγραφα, κάποια καταστατικά εταιριών, δικαστικά έγγραφα, αποφάσεις δικαστηρίων. Και τελικά η έρευνα ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 24, πριν από κάποιους μήνες, η οποία μετά την ολοκλήρωσή της κάπως υποκλήθηκε σε διαδικασία fact-checking που κράτησε επίσης ένα σεβαστό χρονικό διάστημα, κράτησε περίπου 2 μήνες αν δεν κάνω λάθος. Ήταν ξεχωριστή η διαδικασία του fact-checking, δηλαδή έγινε από άλλα άτομα από αυτά που κάνουν την έρευνα? Ναι, έγινε από ανεξάρτητο δημοσιογράφο και fact-checker που έχει μεγάλη εμπειρία τέλος πάντων στο εταιρικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και αισθανόμασταν και εμείς πολύ ασφάλεια να τη δει και ένα τρίτο άτομο τη δουλειά. Και έτσι από όλες τις εταιρείες που βρήκαμε καταλήξαμε σε μία βάση δεδομένων 762 εταιριών. Στο τέλος, σε 14, ή τέλος πάντων εμείς τις ταξινομήσαμε τις εταιρείες σε 14
κλάδους της οικονομίας, από την ενέργεια και τις κατασκευές μέχρι το υποδομές, ναυτιλία, αθλητισμός. Και η έρευνα δημοσιεύτηκε το Σεπτέμβριο. Θα πάω και στις άλλες δραστηριότητες μετά σε μια ξεχωριστή ερώτηση, αλλά πριν από αυτό, λίγο για να γίνει και κατανοητή περισσότερο η μεθοδολογία της έρευνας, ξεκινάτε από το νομικό πρόσωπο του μέσου και από εκεί ξετυλίγεται το κουβάρι με τα συμμετέχοντα. Καλά το καταλαβαίνω. Ας πάρουμε μια τυπική μέρα. Δηλαδή, εγώ θα το περιγράψω κάπως λίγο πιο καθημερινά, ενώ λίγο πιο... κατά την γνώμη μου απλά, τέλος πάντων. Το zoom είναι ότι ξεκινάς από, για παράδειγμα, έχεις πάρει έναν επιχειρηματία και λες, τι γνωρίζω ότι έχει. Γνωρίζω ότι έχει αυτό τον τηλεοπτικό σταθμό. Γενικά, οι μετοχικές συνθέσεις των τηλεοπτικών σταθμών μπορείς να τους βρεις στο site του ΕΣΟΥΡΟΥ, δηλαδή του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο με βάση τον νόμο είναι υποχρεωμένο να λέει ποιοι είναι οι μέτοχοι ενός τηλεοπτικού και ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Άρα λοιπόν, σε αυτό το κομμάτι είχαμε μία βάση. Υπάρχουν βεβαίως, και αυτό είναι ένα από τα πράγματα που ανέδειξε η έρευνά μας, που πολλοί που ασχολούνται με το τηλεοπτικό ρεπορτάζ γενικά το ξέρουν, με το μηντιακό ρεπορτάζ, είναι ότι μπορεί αυτή τη στιγμή στο Excel που έχει το ΕΣΟΥΡΟΥ να μην υπάρχει στην πραγματικότητα ο μέτοχος ενός, ο πραγματικός δικαιούχος και τα πραγματικά στοιχεία, μάλλον όχι τα πραγματικά, αυτά που ισχύουν αυτή τη στιγμή, τα τωρινά στοιχεία. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο τηλεοπτικός σταθμός Α, για παράδειγμα. Άρα λοιπόν, στις περιπτώσεις που είχαμε ένα μέσο ενημέρωσης που ήταν τηλεοπτικός σταθμός ή ραδιόφωνο, μπορούσαμε να ξεκινήσουμε από τις μετοχικές συνθέσεις και να τις επιβεβαιώσουμε από το ΕΣΟΥΡΟΥ. Μια διευκρινιστική εδώ. Ναι. Για ποιον λόγο δεν φαίνεται ο πραγματικός μέτοχος ενός σταθμού, ενός καναλιού, ενός μιας εφημερίδας. Ο τωρινός. Αυτό έχει να κάνει με το ότι, μπορεί μάλλον να έχει να κάνει με το ότι το ΕΣΟΥΡΟΥ έχει τις δικές του εσωτερικές διαδικασίες στο τμήμα διαφάνειας και μπορεί για κάποιο λόγο αυτές να καθυστερούν. Δηλαδή, μπορεί να έχει να κάνει με το ότι υπάρχει δυσκολία οι ίδιοι να ελέγξουν και να τσεκάρουν ποιος είναι ο πραγματικός δικαιούχος. Γιατί μπορεί, ας πούμε, εν προκειμένου για τον Α, περνάς μέσα από κάποιες εταιρείες που είναι μέσα σε μια άλλη εταιρεία ή που χωρίζονται, ή άρα μπορεί να παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο. Παρότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν υποχρέωση να δίνουν χαρτιά. Ακριβώς, και να λένε ότι αυτός είναι ο τελικός δικαιούχος, είναι, ξέρω εγώ, η Δανάη Μαραγκουδάκη, για παράδειγμα. Δεν ξέρω, αυτό θα πρέπει να το ρωτήσουμε το ΕΣΟΥΡΟΥ. Okay, ναι, δηλαδή αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι, ας πούμε, ότι ο ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί και να μην έχει τις δυνατότητες που χρειάζεται να έχει για να επιτελεί τον έλεγχο όπως θα έπρεπε. Ναι, ναι, το σίγουρο πάντως είναι ότι το αποτέλεσμα είναι αυτό, ότι αυτή τη στιγμή αν μπει κάποιος να δει σε ποιον ανήκει ο Α, θα δει ονόματα τα οποία δεν υπάρχουν πια εδώ και τουλάχιστον 6-7 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Για παράδειγμα, ότι ελέγχεται από το επίθετο είναι Κοντομινά, για παράδειγμα, που ξέρουμε ότι έχει πουληθεί εδώ και πολλά χρόνια αυτός ο σταθμός. Ωραία. Και για να επανέλθουμε λοιπόν στο... Μπράβο. Για να επανέλθουμε στο υπόλοιπο λοιπόν είναι. Στο κομμάτι τηλεοπτικών σταθμών και ραδιοφώνων είχαμε μία βάση η οποία ήταν τα στοιχεία του ΕΣΟΥΡΟΥ. Στο κομμάτι των online ενημερωτικών ιστοσελίδων, όχι μόνο ενημερωτικών, γενικά ιστοσελίδων, δυστυχώς τότε, όπως είπε η Κορίνα, δεν υπήρχε το Μητρό Ηλεκτρονικών Επιχειρήσεων, που τώρα κάποιες επιχειρήσεις, όχι όλες, έχουν γραφτεί. Οπότε σημαίνει ότι έπρεπε να πάμε κάτω-κάτω, να κάνουμε scroll down, ας πούμε, σε ένα site, να βρούμε αν είχε κάποια ταυτότητα, θα ήμασταν πάρα πολύ τυχερές, γιατί μπορεί να είχε και την εταιρεία που ανήκει. Αν δεν υπήρχε αυτό, θα έπρεπε να ψάξουμε, ας πούμε, στο τμήμα που έλεγε επικοινωνία, μήπως είχε κάποια διεύθυνση εκεί πέρα να μας οδηγούσε σε μια κοινή διεύθυνση με κάποιο άλλο σταθμό του ομίλου, για παράδειγμα. Τρίτον, μπαίναμε στους όρους χρήσης, όπου εκεί πέρα συνήθως αναφέρεται ποιο είναι το νομικό πρόσωπο στο οποίο ανήκει το site. Το οποίο σημαίνει ότι μετά το παίρναμε αυτό, το πηγαίναμε στο ΓΕΜΗ, δηλαδή στο Μητρό Επιχειρήσεων, και κάναμε μια ανάποδη αναζήτηση του να ταιριάξουμε αυτό με αυτό. Και για να ολοκληρώνω, σιγά σιγά ουσιαστικά μαζεύαμε ψίχουλα και μέσα από, ας πούμε, το εταιρικά χαρτιά
μιας οντότητας, μαθαίναμε για μία δεύτερη, μετά μαθαίναμε για μία τρίτη και μετά για μία τέταρτη. Ή μπορεί αυτή να είχε μία μητρική που είχε μία άλλη μητρική και έτσι φτιάχναμε τη λίστα. Φυσικά υπήρχε και ο πιο απλός τρόπος να βάλεις, ξέρω εγώ, Μελισανίδης επιχειρήσεις στο Google, οπότε εκεί πέρα επίσης ξεκινούσες και σου έβγαζε κάποια πράγματα. Να σημειώσω εδώ ότι το πιο δύσκολο πράγμα ήταν αυτό που λέμε, άλλο να λες ότι όλοι ξέρουμε ότι είναι του τάδε και άλλο να μπορείς να το αποδείξεις στα χαρτιά. Αυτή ήταν και το πιο μεγαλύτερη πρόκληση της έρευνάς μας. Άρα λοιπόν, το να λέμε ότι είναι γενικά του τάδε και όλοι ξέρουμε είναι του τάδε, είναι πιο δύσκολο να ψάξεις να βρεις και τα χαρτιά, ειδικά όταν μια τέτοια εταιρεία μπορεί να βρίσκεται και ξέρω εγώ σε... να είναι offshore. Ναι, είναι μια υπηρεσία αυτό που κάνετε βασικά στη δημόσια, στο κοινό, έτσι, στην κοινωνία, γιατί αυτά θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα λίγο πολύ, κυρίως εξαιτίας του πολύ σημαντικού ρόλου των media στη δημόσια συζήτηση και εν τέλει ακόμα και στα αποτελέσματα, στα πολιτικά αποτελέσματα, έτσι. Δηλαδή, τα media σχηματίζουν, κατευθύνουν το δημόσιο διάλογο, κατευθύνουν ποια θα είναι τα θέματα της ατζέντας που θα εκλέξουν την επόμενη κυβέρνηση ενδεχομένως, το πώς ελέγχεται η τρέχουσα κυβέρνηση, πάρα πολλά. Είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος του τύπου, γιατί μιλάμε για τον τύπο εδώ, συνολικά, ηλεκτρονικό, έντυπο, τα πάντα. Που αυτά θα πρέπει να είναι λίγο πολύ δεδομένα ότι ελέγχονται από κάποιον, καταγράφονται κάπου, υπάρχει ένα μητρό. Από την έρευνά σας διαπιστώνουμε ευρύτερα ότι δεν υπάρχει ένας συστηματικός έλεγχος και ό,τι έχουμε πιο κοντά σε συστηματικό έλεγχο μέχρι αυτή τη στιγμή είναι το Who Owns the Media. Ήταν κάπως και το κενό που έρχεται, θεωρώ, να καλύψει η έρευνα, έστω και μερικώς. Προφανώς, λόγω πόρων, δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα για όλα τα μέσα και για όλους τους ιδιοκτήτες μέσω μαζικής ενημέρωσης, αλλά θεωρούσαμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ζήτημα διαφάνειας και πράγματι δημοκρατίας το να γνωρίζουμε από πού ενημερωνόμαστε και να γνωρίζουμε και ως πολίτες, να γνωρίζουμε και ως δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι σε αυτή τη βιομηχανία, σε ποια μαγαζιά εντός εισαγωγικών δουλεύουμε. Και είναι και ένα θέμα που κάπως το συναντάμε συχνά στην Ελλάδα, τη δυσκολία του να υπάρχει πρόσβαση σε δεδομένα και σε χρήσιμα στοιχεία και πληροφορίες, γιατί είτε δεν συλλέγονται και καταγράφονται με έναν συστηματοποιημένο τρόπο, είτε δεν είναι διαθέσιμα σε δημοσιογράφους ή και ευρύτερα στην κοινωνία των πολιτών. Οπότε μερικές φορές ίσως χρειάζεται να γίνει και αυτή άχαρη δουλειά από τους ίδιους τους δημοσιογράφους, που είναι ότι να βρούνε από την αρχή και να κάνουν μια καταγραφή για να μπορεί μετά πάνω και σε αυτή την καταγραφή να πατήσουμε και να κάνουμε και άλλες δουλειές δημοσιογραφικές και να βρούμε ιστορίες και θέματα. Ναι, εγώ δεν θα την έλεγα άχαρη δουλειά. Είναι, νομίζω, κατά τη γνώμη μου, είναι το πώς θα πρέπει να δουλεύει η δημοσιογραφία. Πρώτα ξεκινάς από τα στοιχεία, τα βάζεις σε μια σειρά, ενδεχομένως να διαπιστώσεις ότι δεν προκύπτει και κάτι. Σε πολλές περιπτώσεις. Γιατί αυτό που βλέπουμε και στο site και τα λοιπά, και όπως το περιγράφετε κιόλας, είναι λίγο σαν αστυνομική, σε μια αστυνομική υπόθεση που ο ερευνητής βάζει στοιχεία σε έναν πίνακα και τα ενώνει μεταξύ τους και τα λοιπά, για να βγάλει τη μεγάλη εικόνα και να δει τι πραγματικά συμβαίνει. Έχουν ήδη αναφερθεί κάποια πράγματα και στην παρουσίαση της έρευνας και στο ρεπορτάζ που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα των Συντακτών για το τι προκύπτει λίγο πολύ από όλα τα στοιχεία της έρευνας. Ένα είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες των ιδιοκτητών των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Τι βλέπουμε γι' αυτό? Δηλαδή, έχει μιλήσει νομίζω και η Ελίζα η Τριανταφύλου για ένα τρίπτυχο, έτσι. Ναι, ένα μοτίβο που είδαμε έτσι πολύ έντονα στη βάση δεδομένων, τέλος πάντων, που δημιουργήσαμε, ήταν το τρίπτυχο αθλητισμός, αθλητική ομάδα δηλαδή, ΜΜΕ και ναυτιλία.
Νομίζω συνολικά καταγράφουμε 9, ας το πούμε κάπως καταχρηστικά, ομίλους. Μόνο σε 3 δεν συναντάμε αυτό το μοτίβο. Όταν λέμε, συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν λέμε ομίλους εννοούμε εταιρείες που συνδέονται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ιδιοκτησιακά ή ιδιωτευτικά. Ναι. Οπότε είναι ένα μοτίβο που το βλέπουμε έτσι πολύ έντονα. Η ναυτιλία είναι καταρχάς από τις 762 εταιρείες συνολικά που καταγράφηκαν, οι 94 είναι μηντιακές. Ο κλάδος που φαίνεται να είναι ο ισχυρότερος, τουλάχιστον στα ευρήματα τα δικά μας, είναι η ναυτιλία. Ένα άλλο εύρημα που... Ο δεύτερος. Ο δεύτερος είναι τα χρηματοοικονομικά, αν δεν κάνω λάθος, αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον. Yeah. Αυτό έχει να κάνει κυρίως με το ότι έχουμε καταχωρήσει ως χρηματοοικονομικά εταιρείες που μπορεί να είναι από τράπεζα μέχρι holding, μέχρι ας πούμε... Holding. Είναι ο είδος αυτού των εταιρείων. Συμμετοχών. Mm. Μπράβο. Είναι σαν να λέμε ότι εγώ φτιάχνω μία ομπρέλα, όπου μέσα από εκεί διαχειρίζομαι ουσιαστικά τις πολλές και διαφορετικές εταιρείες μου. Yeah. Αλλά πολλές φορές αυτό που περιγράψαμε πριν, ότι έχουμε πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες μπορεί να έχει μία έδρα στην Κύπρο, αλλά η μητρική της να είναι, συγγνώμη, η έδρα στην Ελλάδα, η μητρική της να είναι στην Κύπρο, να είναι μετά μία δεύτερη που είναι μισή-μισή μέτοχος, μετά να είναι η μητρική τους, ξέρω εγώ, στο Λουξεμβούργο και ούτω καθεξής. Αυτό από μόνο του δημιουργεί, συγγνώμη, πολλές εταιρείες χρηματοοικονομικών. Και γι' αυτό είναι αυτό που λέει η Κορίνα, ότι είναι δεύτερη στην κατηγορία. Όπως επίσης για να επιστρέψω σε αυτό που έλεγα, και η ενέργεια φαίνεται να είναι πολύ ισχυρός κλάδος και να υπάρχει και πραγματικά έτσι πολύ έντονο ενδιαφέρον από τους επιχειρηματίες να επενδύσουν εκεί πέρα. Οι μισές εταιρείες που βρήκαμε έχουν έδρα στην Ελλάδα. Η επόμενη, ας πούμε, δικαιοδοσία που έχει έτσι πολλές εταιρείες στη βάση δεδομένων μας είναι η Κύπρος, και μετά είναι τα νησιά Μάρσαλ, που για μένα αυτό είναι και ένα, δεν ξέρω, κάπως ήταν και μία έκπληξη, ας το πούμε, το ότι ήταν η δικαιοδοσία με τόσες πολλές εταιρείες, το οποίο εξηγείται βέβαια, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αποτελεί έτσι έναν ελκυστικό προορισμό εντός εισαγωγικών. Φορολογικά. Όχι για διακοπές. Φορολογικά. Είναι ένας ελκυστικός προορισμός για κεφάλαια. Για ναυτιλία, ναι. Που δεν φορολογούνται όσο στην Ελλάδα. Που φορολογούνται με πάρα πολύ ευνοϊκούς όρους. Mm-hmm. Επίσης, εκτός από αυτό, σου δίνει δυνατότητα σε αυτόν που έχει στον επιχειρηματία που έχει εκεί έδρα, να έχει ανωνυμία. Mm. Ουσιαστικά προφυλάσσει πάρα πολύ. Οπότε αυτά είναι τα δύο βασικά. Mm. Δεν ξέρω, Δανάη, αν θες να συμπληρώσεις και εσύ κάτι σε σχέση με τα κρίματα της έρευνας. Ναι, το ένα ήταν το τρίπτυχο αυτό που είπες. Νομίζω τα πιο βασικά ήταν αυτά. Και μετά το υπόλοιπο κομμάτι αφορά κάπως και τα οικονομικά των media. Πριν πάμε σε αυτό, ναι, απλά να συνοψίσω για να γίνεται πιο κατανοητό, ότι μιλάμε για όλες... Έχεις ουσιαστικά, όπως το είδα εγώ, σαν αποτέλεσμα της, σαν οπτικό αποτέλεσμα της έρευνας, έχεις τα media, ένα layer με τις ενδιάμεσες εταιρείες ιδιοκτησίας που καταλήγουν σε ένα πρόσωπο ιδιοκτήτη που ανήκει σε μια οικογένεια, συνήθως. Mm-hmm. Έχεις δηλαδή οικογενειακά συμφέροντα κοινά, τα οποία σχετίζονται και με ένα σύνοφο εταιριών που είναι οι άλλες δραστηριότητες των επιχειρηματιών. Mm-hmm. Έτσι. Και τώρα θέλω να πάω σε αυτή την ερώτηση. Είναι μία κερδοφόρα δραστηριότητα τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, δηλαδή οι επιχειρήσεις, ή ο Αντένα, η Καθημερινή, ο Αλφα, οι επιχειρήσεις που λειτουργούν, όχι οι ιδιοκτήτριες αυτών, οι ίδιες, οι καθημερινές εκδόσεις ΑΕ, ας πούμε. Είναι μία κερδοφόρα επιχείρηση. Η απάντηση είναι ξεκάθαρα όχι. Και αυτό ισχύει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή, κάπως αν κάνουμε και ένα zoom out και δούμε πώς δουλεύουν τα media εδώ και πολλές δεκαετίες στην Ελλάδα, ήδη από την ίδρυση της ιδιωτικής τηλεόρασης, είναι κάπως προβληματικό. Δηλαδή, θυμόμαστε το 16 πότε είχε γίνει και η εξεταστική για την δανειοδότηση τόσο των πολιτικών κομμάτων όσο και των media. Εδώ οι ίδιοι
πώς το λένε, οι μηντιάρχες καταθέτανε και λέγανε, ας πούμε, ότι π.χ. εγώ έπαιρνα δάνειο μόνο με την υπογραφή μου. Θέλω να πω ότι ο τρόπος που παίρνανε πάρα πολλά δάνεια πολλών εκατομμυρίων για πάρα πολλά χρόνια, εν τέλει οδήγησε σε αυτό που είδαμε, το οποίο ήταν και η μεγάλη κατάρρευση αυτών των ομίλων. Mm-hmm. Γιατί όταν ήρθε η κρίση και μετά όταν έπρεπε με κάποιο τρόπο να πληρωθούν τα σπασμένα, δεν μπόρεσαν. Με αποτέλεσμα να κλείσουν πάρα πολύ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, όχι, δεν είναι γενικά μία κερδοφόρα, πώς το λένε, δεν είναι κερδοφόρες επιχειρήσεις, ούτε κερδοφόρα δραστηριότητα. Ωστόσο, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν δύο διαφορετικές ταχύτητες, οι οποίες αφορούν τους μεγάλους και παραδοσιακούς. Για παράδειγμα, ένας από τους ομίλους που νομίζω χρωστάει τα περισσότερα, όταν λέμε χρωστάει τα περισσότερα, εννοούμε αυτή τη στιγμή σε τραπεζικά δάνεια. Έχει το μεγαλύτερο ποσό σε τραπεζικά δάνεια. Ναι. Είναι το συμφερόντων Κυριακού και είναι ο Αντένα και τα διάφορα που, οι διάφορες άλλες εταιρείες που έχει. Ο Αντένα υπάρχει δεκαετίες όμως. Τι θέλω να πω. Είναι το δεύτερο ιδιωτικό κανάλι. Ακριβώς. Ενώ αντίστοιχα το Μέγκα, όμιλος Λαμπράκη, Ψυχάρη κτλ. Κατέρευσαν. Ως αποτέλεσμα, κάποια στιγμή, για παράδειγμα, εμφανίστηκε ο επιχειρηματίας Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος αγόρασε τέτοιους ομίλους, ξαναέφτιαξε το Μέγκα, που όμως όταν το αγόρασε, το πήρε καθαρό. Δηλαδή, διαπραγματεύτηκε, έδωσε κάποια χρήματα. Οπότε, αυτή τη στιγμή, το ύψος των δανείων που έχει στην τράπεζα δεν μπορεί να συγκριθεί και ευθύγραμμα με το. Να το εξηγήσω και λίγο πιο απλά αυτό, και να μου πείτε αν κάνω και λάθος, έτσι, με διορθώστε. Έχουμε δηλαδή έναν όμιλο, τον Πάλε Ποτέ Δόλ, τον δημοσιογραφικό οργανισμό Λαμπράκη, ο οποίος κατέρευσε οικονομικά. Έγινε η εκαθάριση στις εταιρείες του ομίλου και μετά την εκαθάριση, χωρίς χρέη πια και υποχρεώσεις, έρχεται ένας νέος επιχειρηματίας και αγοράζει τις εταιρείες του ομίλου. Οπότε το παίρνει και καθαρό. Οπότε αυτή τη στιγμή, σε γενικές γραμμές, αν κάποιος δει τους ισολογισμούς των τέτοιων, των μηντιακών επιχειρήσεων, δεν είναι αυτό που λέμε κερδοφόρα επιχείρηση. Αυτό είναι το ζουμί. Παρ' όλα αυτά, άλλες χρωστάνε πολλά, άλλες χρωστάνε λίγα. Άρα επισέρχονται κεφάλαια από τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες ή αυτό είναι κάτι που δεν μπορούμε να το ξέρουμε? Όχι, ξεκάθαρα το ξέρουμε. Φαίνεται στους ισολογισμούς, ας πούμε, όταν μία επιχείρηση παίρνει δάνεια από άλλες συνδεδεμένες επιχειρήσεις της, ας πούμε, για να πληρώσει τις. Ναι. Πώς να το δεις στους ισολογισμούς. Και αυτός ήταν ο τρόπος κιόλας που βρήκαμε και πολλές εταιρείες στους ισολογισμούς. Γιατί αναφερόταν στον ισολογισμό ότι δανεισμός από αυτό που είπε η Δανάη. Το τάδε συνδεδεμένο μέρος. Οπότε καταλαβαίναμε ότι βρίσκαμε κι άλλη μια εταιρεία που ανήκει στον ίδιο επιχειρηματία, την καταγράφουμε και κάπως έτσι δημιουργήθηκε και το πλέγμα των εταιριών που βρίσκει κανείς στο site. Μάλιστα. Είναι δηλαδή, έχουμε ροές κεφαλαίων δηλαδή από τις άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες προς media. Σωστά. Αυτό διαπιστώνεται, έτσι προκύπτει. Ναι. Με τη μορφή δανεισμού, βέβαια το σύστημα του δανεισμού έχει βρεθεί και παλιότερα σε μια έρευνα μιας οργάνωσης στην Ολλανδία που αφορούσε τότε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, δεν σχετίζεται με τα media, αλλά αφορούσε την Ελληνικός Χρυσός και τη σχέση της με την Eldorado Gold, πώς έβγαιναν κεφάλαια ουσιαστικά από την Ελλάδα χωρίς να δηλώνονται ως κέρδη. Okay. Ναι, ήταν ένα σχήμα, ας πούμε, εταιρικό κτλ. Οπότε η μία εταιρεία του ομίλου δανειζόταν από την άλλη. Δηλαδή είναι μια πρακτική που είναι νόμιμη, προβλέπεται. Ναι, φυσικά. Και εφαρμόζεται, αξιοποιείται τέλος πάντων. Να προσθέσω σε αυτό ότι ποιοι είναι ουσιαστικά, πώς μπορεί να βρει χρήματα μία μηντιακή επιχείρηση. Το ένα είναι, όπως είπαμε, να παίρνει κάποιο δάνειο εσωτερικό ουσιαστικά από μία άλλη επιχείρηση που συνδέεται εταιρικά. Το δεύτερο είναι τραπεζικά δάνεια, όπως αναφέραμε πριν. Και το τρίτο είναι ότι επίσης έχει παρατηρηθεί τις τελευταίες δεκαετίες ότι είναι οι κρατικές επιχορηγήσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους το κράτος βοηθάει τα μίντια. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, με το να πληρώνει εισφορές του ΕΔΕΑΠ. ΕΔΕΑΠ είναι το Ταμείο των Δημοσιογράφων. Μπορεί να είναι με το ότι με αφορμή, ας πούμε, την ενεργειακή κρίση που προκάλεσε ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μπορεί να είναι ότι εκεί πέρα υπήρξε μια ενίσχυση πάλι σε μηντιακές επιχειρήσεις οι οποίες δυσκολεύονταν. Άρα, μια τρίτη πηγή εσόδων είναι και το κρατικό χρήμα, το δημόσιο χρήμα.
Το συναντάμε αυτό σε άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ας πούμε την κρατική επιχορήγηση, την στήριξη μέσων από κρατικό χρήμα. Και αν ναι, ή στον κόσμο γενικότερα, αν ναι, με κριτήρια, χωρίς κριτήρια, με κριτήρια μεγέθους. Κοίταξε να δεις, ναι, το συναντάμε. Καταρχάς, εκτός του ότι υπάρχουν δημόσιες επιχειρήσεις, όπως ας πούμε και σε εμάς είναι η ΕΡΤ και το ΑΠΕ κτλ. Ένα είναι αυτό. Γενικά υπάρχει και σε άλλες χώρες, και στα Βαλκάνια και αλλού. Δεν μπορώ τώρα να σου πω αναλυτικά σε σχέση με το με τι κριτήρια γίνεται στο εξωτερικό η επιλογή. Μπορώ να σου πω όμως ότι εδώ όλοι έχουμε την εμπειρία της λίστας Πέτσα, η οποία γενικά στιγμάτισε και την περίοδο του κορονοϊού και μετά, και γι' αυτό θεωρώ ότι αξίζει και ένα μεγάλο μπράβο και στο Woolly Watch, την οργάνωση που το έτρεξε, το κυνήγησε, το έχει πάει τώρα μέχρι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχουν νόμοι, αλλά μετά πάμε σε μια γενικά αγαπημένη κουβέντα, ότι υπάρχουν νόμοι, υπάρχουν διασφαλίσεις, ας πούμε, που υποτίθεται λένε ότι τα κριτήρια είναι έτσι, έτσι και έτσι. Για παράδειγμα, νόμοι για τις δημόσιες συμβάσεις, πώς πρέπει να είναι, υπάρχουν. Αν όμως βάλεις μια ιδιωτική εταιρεία που θα αναλάβει να μοιράσει το κρατικό χρήμα, πάβει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο το να έχεις το κριτήριο. Δηλαδή, κατάλαβες, θέλω να πω ότι αν βάλεις κάποια εταιρεία μπροστά. Μάλιστα. Όταν εσύ είσαι το κράτος. Φαίνεται πια ότι δεν είναι κρατικό χρήμα. Ακριβώς. Και μοιράζεται με άλλους τρόπους. Και το μοιράζει όπως θέλει. Έτσι έγινε στην περίπτωση αυτή. Με άλλους κανονισμούς. Ακριβώς. Ναι. Παραθυράκια υπάρχουν. Ναι. Και έχει ενδιαφέρον επίσης σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε ότι ο λόγος που άρχισαν να εγγράφονται πολλές εταιρείες στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου, το κίνητρο, ήταν για να μπορούν να παίρνουν κρατικό χρήμα σε δεύτερο χρόνο. Οπότε κάπως δείχνει και μία ανάγκη που ίσως ξεπερνάει και το άγχος γύρω από το κομμάτι της διαφάνειας. Είδατε καθόλου στο πλαίσιο της έρευνας στο τι ποσοστό, ας πούμε, ή τι μέγεθος των εσόδων των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι η κρατική διαφήμιση? Δεν το έχετε αγγίξει? Όχι, αυτό δεν μπορείς να το δεις. Αυτό η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να το δεις από τους ισολογισμούς των κομμάτων. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα. Ναι. Αυτό έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Δεν είναι κάτι που πιάσαμε στην έρευνά μας, τις κρατικές επιχορηγήσεις. Ωστόσο, έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί και πάλι κανονικά, με βάση το νόμο, θα έπρεπε να υπάρχει σύστημα στο οποίο αναφέρεται αναλυτικά που σε ποια μέσα ενημέρωσης πηγαίνει δημόσιο χρήμα, τέλος πάντων, υπάρχει λίστα κτλ. Υπάρχει μία πλατφόρμα που δυσλειτουργούσε επί χρόνια, η οποία λέγεται Πασιθέα, και ενδιαφέρον έχει ότι αυτή τη στιγμή βγήκε αυτή η πλατφόρμα, την ξαναέφτιαξε ουσιαστικά, καινούρια, φρέσκια κτλ. Η Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης, το οποίο είναι μια καλή κατεύθυνση ενώ προς αυτό που λέμε διαφάνεια. Μένει να φανεί, γιατί ακόμα δεν έχουν μπει στοιχεία μέσα, μένει να φανεί η λειτουργία της στο επόμενο διάστημα. Μέχρι πρώτον είχαμε μεγάλη τρύπα σε αυτό. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα. Ενδιαφέρον θα είναι αυτό. Μακάρι να υπάρχει αυτή η πληροφόρηση. Να πω για το Μητρό του ηλεκτρονικού τύπου ότι εκεί υπάρχει ένα μπέρδεμα και το ξέρω από προσωπική πείρα και από εμάς εδώ στο Μια TV. Είχαμε γραφτεί στο προϋπάρχον Μητρό ηλεκτρονικού τύπου. Το 17 του Νίκου Παπά. Ναι, ναι. Αυτό που είχε φτιαχτεί τότε με νόμο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ. Είχαμε γραφτεί κανονικά, είχαμε υποβάλει τα δικαιολογητικά, είχαμε πάρει τον αριθμό Μητρό. Όχι για να πάρουμε κρατική διαφήμιση, δεν θα πάρουμε έτσι κι αλλιώς, δεν το κάνουμε εμείς εδώ, αλλά για να γραφτούμε. Για λόγους διαφάνειας. Είναι αυτή η επιχείρηση, η κοινωνική συνεταιριστική, έχει αυτό το μέσο. Και μετά καταργήθηκε αυτό χωρίς να ενημερωθούν οι εγγεγραμμένοι στο προηγούμενο Μητρό. Το διαπιστώσαμε τυχαία, ελέγχοντας αν λειτουργεί ο σύνδεσμος προς την καταχώρηση στο Μητρό. Βλέπουμε ξαφνικά μια ειδοποίηση ότι το παρόν Μητρό καταργείται με βάση τον νόμο τάδε και τέθεται σε ισχύ ένα νέο. Και μπήκαμε στο νέο, το οποίο υποτίθεται έπρεπε να γραφτείς μέσα σε διάστημα 15 ημερών. Και μετά η επόμενη γραφή ήταν σε ένα χρόνο. Και δεν είχαν ειδοποιηθεί τα μέλη, οι εγγεγραμμένοι στο προηγούμενο Μητρό. Δεν ξέρω τι έχει παιχτεί με αυτό. Δεν ξέρουμε γιατί έχει γίνει όλο αυτό.
Το καταθέτω, ας πούμε, ότι και η ιστορία των μητρώων στην Ελλάδα, καλό είναι να φτιάχνονται μητρώα, το θέμα είναι πώς λειτουργούν. Ναι. Γιατί είναι καλό το γεγονός ότι θα έχουμε μια πλατφόρμα για την κρατική διαφήμιση, για τις κρατικές επιχορηγήσεις, για τα media. Πώς θα λειτουργεί αυτό, αυτή είναι το θέμα. Όπως και το Μητρό. Δηλαδή, είναι συχνό να υπάρχουν αποστάσεις ανάμεσα στο ότι περιγράφει ο νόμος, ότι πρέπει να υπάρχει, και το εν τέλει τι υπάρχει και ποια στοιχεία είναι δημόσια προσβάσιμα, το οποίο επί της ουσίας αυτή είναι η δουλειά μας και εννοώ γι' αυτό μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Πραγματικά μένει να φανεί, αλλά αυτό είναι και να επιστρέψω λίγο και στο κομμάτι της έρευνας και του Who Owns the Media. Ένας από τους λόγους που τουλάχιστον προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή η δουλειά έχει να κάνει με το ότι εμείς θέλουμε αυτό να αποτελέσει και ένα εργαλείο και για συναδέλφους και για ερευνητές ενδεχομένως. Τώρα αυτό είναι λίγο πιο στοχευμένο, αλλά θα θέλαμε πολύ να μοιραστούμε και τα ευρήματά μας, έτσι ώστε, ενώ και περισσότερα στοιχεία από αυτό που έχουμε δημοσιεύσει, γιατί ουσιαστικά ακριβώς αυτό θέλουμε, κάπως να αξιοποιηθεί όλο αυτό το πράγμα που έχουμε βρει. Γιατί η αλήθεια είναι, και ότι αυτό είναι δυστυχώς για μας, είναι ότι αυτό που έχουμε βρει ισχύει τώρα. Οι εταιρικές αλλαγές αλλάζουν, ενώ ότι συμβαίνουν από στιγμή σε στιγμή. Σήμερα υπάρχει μια εταιρεία, αύριο δεν υπάρχει, την κλείνει κάποιος, ξέρω εγώ. Μετασχηματίζεται, μετονομάζεται αντί να την ψάξει από την αρχή. Πουλιέται ένα κανάλι, αλλάζει μια μετοχική σύνθεση. Αυτά θέλουν εδώ και τώρα. Και κάπως θέλουμε και συναδέλφους να το εμπλουτίσουν και να το χρησιμοποιήσουν αυτό. Τι σκέφτεστε γι' αυτό, πως αναζητείτε έναν τρόπο να συνεχιστεί η δουλειά του Who Owns the Media, η ενημέρωσή του με νέα στοιχεία κτλ. Ωραία θα ήταν. το συζητάμε ακόμα πώς και αν θα μπορούσε να γίνει, γιατί είναι μία... τώρα κάπως υπάρχει και ένα know-how τουλάχιστον εντός της ομάδας του πώς μπορεί να γίνεται αυτή η δουλειά, που ήταν και ένας χρόνος που... Αναλώσαμε αυτούς τους 18 μήνες για να βρούμε και πώς θα το κάνουμε και ποια θα ήταν η μεθοδολογία. Τώρα κάποια πράγματα έχουν κλείσει, αλλά είναι μια δουλειά που θέλει συνέχεια ανανέωση, ακριβώς για τους λόγους που περιέγραψε η Δανάη. Ξέρουμε ήδη ότι κάποιες εταιρείες που είναι μέσα στο πλέγμα αυτή τη στιγμή έχουν μεταβιβαστεί σε άλλους επιχειρηματίες. Παράδειγμα, από τη στιγμή που έκλεισε η έρευνα μέχρι τώρα. Η ΑΕΚ. Ναι. Ναι, μπράβο, η ΑΕΚ. Που είναι το πιο έτσι 38 παράδειγμα. Οπότε είμαστε τώρα σε συζητήσεις να δούμε πώς θα γινόταν αυτό, με ποιο τρόπο. Ναι. Και επαναλάβουμε λίγο το πλαίσιο των δεδομένων της έρευνας. Είναι από έως... Από το Νοέμβριο του 2022 μέχρι τον Απρίλιο του 2024. Ρωστή. Είναι δηλαδή 1,5 χρόνος, είναι το snapshot, ναι. Είναι μια αποτύπωση της χρονικής στιγμής, της κατάστασης, της εταιρικής κατάστασης γύρω από τα media, της χρονικής στιγμής αυτής, της συγκεκριμένης. Ναι. Δεν είναι κάτι που αφορά μεγαλύτερο παρελθόν, εύρος, ναι. Ή ενημερώνεται, δεν είναι σε πραγματικό χρόνο, ας πούμε. Δουλέψαμε με τα τελευταία επίσημα έγγραφα που είχαμε. Μπορεί μια επιχείρηση για ένα χρόνο να μην είχε ανεβάσει τον ισολογισμό. Δουλέψαμε με τον τελευταίο που είχε αναρτήσει. Το πιο επίσημο και το πιο επίκαιρο έγγραφο που μπορούσαμε να βρούμε τη στιγμή που κάναμε την έρευνα. Και συγγνώμη να προσθέσω σε αυτό που λέει η Κορίνα, ότι εμείς του στείλαμε και right to reply. Δηλαδή, όταν τελειώσαμε την έρευνά μας, ακριβώς επειδή όταν βγάλαμε, όταν φτάσαμε σε μία τελική λίστα, γιατί αυτό ήταν η ουσία, ότι φτάσαμε σε μία τελική λίστα που λέει ότι αυτές οι 100 επιχειρήσεις ανήκουν στον τάδε, οι άλλες 100 στον τάδε και ούτω καθεξής. Μετά πήραμε αυτή τη λίστα με όπου είχαμε βρει και τις μετοχικές συνθέσεις ή όπου θεωρούσαμε με βάση ότι είχαμε πολύ ισχυρές ενδείξεις ότι ανήκει στον χύψη επιχειρηματία, γιατί έχει κοινή διεύθυνση, γιατί έχει κοινά πρόσωπα, γιατί. Την πήραμε αυτή τη λίστα και τη στείλαμε στους επιχειρηματίες. Για την ακρίβεια, το σημείο επαφής μας ήταν οι μηντιακές επιχειρήσεις, ακριβώς επειδή who owns the media. Οπότε λοιπόν,
Παίρναμε τηλέφωνο στα νομικά τμήματα και λέγαμε, γεια σας, ξέρω εγώ, εμείς θέλουμε, έχουμε κάνει αυτή τη δουλειά, θα θέλαμε αυτό το email να φτάσει στον κύριο Μελισανίδη, Βαρνογιάννη, Γιανακόπουλο και ούτω καθεξής, και έτσι ώστε να μας πει, να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε ότι δημοσιεύουμε τις πιο έγκυρες και τις πιο τελευταίες, τις πιο πρόσφατες εξελίξεις. Γιατί μπορεί, ας πούμε, εμείς να είχαμε βρει μία... τον ισολογισμό και τη μετοχική σύνθεση του 2022 και δύο μήνες πριν, ας πούμε, ο χύψη επιχειρηματίας να την είχε πουλήσει. Οπότε, επειδή θέλαμε να είμαστε σωστοί και να κάνουμε καλά τη δουλειά μας, τους δώσαμε σε όλους το δικαίωμα να πούνε αυτή είναι δική μου, δεν είναι δική μου κτλ. Παράδειγμα, ένα άλλο δεδομένο που δεν το έχετε βρει και δεν είναι. Δεν θεωρήσαμε πολύ πιθανό να μας προσθέσουν εταιρείες στη λίστα, η αλήθεια είναι. Υπήρξε κανένα ευτράπελο. Ευτράπελο. Παράδοξο, ας το πούμε, στη διαδικασία της αναζήτησης απαντήσεων, του δικαιώματος απάντησης. Κοίταξε να δεις, 8 στους 10 δεν μας απάντησαν. Ουσιαστικά, 7,5 στους 10 δεν μας απάντησαν. 7,5. Το μισό τι είναι? Το μισό είναι η περίπτωση του RISE, του καναλιού, που είναι συμφερόντων του εφοπλιστή Βίκτορ Αρέστη, όπου εμείς στείλαμε στο κανάλι, μας απάντησε ο εκπρόσωπος του, ο διαχειριστής των καναλιών, όπως δήλωσε ο Περικλής Γιόλιας, ο οποίος μας επιβεβαίωσε τη σχέση του κυρίου Ρέστη με τις μηντιακές επιχειρήσεις που είχαμε καταγράψει. Δυστυχώς δεν μας απάντησε για όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, φτάσαμε μέχρι εκείνο το σημείο και μετά... Δεν ξέρω τι απέγινε, δεν πήραμε μια περισσότερη απάντηση από αυτό. Το δεύτερο ήταν, πήραμε απάντηση από τον όμιλο DPG, δηλαδή του Δημήτρη Γιανακόπουλου, σωστά, όπου μας πήρε τη λίστα, μας επιβεβαίωσε τις εταιρείες που έχουμε βρει. Υπήρξε μια εταιρεία στην οποία μας αρνήθηκε ότι είναι δική του. Εν προκειμένου ήταν το News Bomb, το οποίο μας το έβγαλε από την λίστα και πράγματι, σύμφωνα με την έρευνά μας, εμείς δεν καταφέραμε να βρούμε τον πραγματικό δικαιούχο, καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι μια εταιρεία στον Belize. Οπότε και γι' αυτό το βγάλαμε μετά από τη λίστα μας. Ωστόσο, γνωρίζουμε ότι το News Bomb, την εμπορική του εκμετάλλευση, την έχει η DPG Media. Είναι μια περίπτωση η οποία έχει γενικά ενδιαφέρον. Το τελευταίο ήταν η περίπτωση των επιχειρηματιών Δημήτρη και Γιώργου Μελισανίδη, που επίσης, όπως είπαμε και στους υπόλοιπους, στείλαμε τα ερωτήματά μας κτλ. Μας απάντησε το νομικό τμήμα της Aegean Shipping και μας εσείς στείλατε στις μηντιακές. Εμείς στείλαμε στην Αυτεμπορική TV. Μάλιστα. Και μας απάντησε το νομικό τμήμα της Aegean Shipping, εκφράζοντας τον... ζητώντας μας, τέλος πάντων, προτρέποντάς μας να μην δημοσιεύσουμε. Γιατί καταπατούνται τα προσωπικά δεδομένα των επιχειρηματιών. Των επιχειρηματιών ιδιοκτητών της Aegean Shipping. Ή ιδιοκτητών των καναλιών. Είναι κοινά πρόσωπα. Είναι ο Γιώργος. Είναι τα ίδια πρόσωπα. Αλλά όχι, η απορία μου είναι. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό που παρατηρήσατε. Η Aegean Shipping σας απάντησε εκ μέρους της μηντιακής εταιρείας ή εκ μέρους. Ναι, εν προκειμένου είναι κοινά τα πρόσωπα. Μας απάντησε ως νομικό τμήμα. Βεβαίωνε στην πραγματικότητα. Ένα από τα ευρήματά μας, αλλά ναι. Ναι, έχουμε αυτό μια επίκληση γενικά στα προσωπικά δεδομένα το τελευταίο διάστημα. Την έχουμε γενικά. Υπάρχει. Δυστυχώς, πρέπει να πούμε και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν είναι πάντα προσωπικά δεδομένα, ειδικά η σχέση κάποιου ενός επιχειρηματία με μια ΑΕ που διαχειρίζεται μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό δεν είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ούτε ευαίσθητο ούτε προσωπικό. Καταρχάς, να πούμε δύο πράγματα. Το ένα κομμάτι αφορά. Ας πούμε, στην περίπτωσή μας μιλάμε για δημόσια πρόσωπα, το οποίο ορίζεται και νομικά. Και το δεύτερο είναι ότι τα στοιχεία στα οποία εμείς βασιστήκαμε είναι όλα δημόσια προσβάσιμα. Είναι ήδη δημοσιευμένα, δηλαδή. Ακριβώς. Ακριβώς. Ναι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι πριν κλείσουμε?
Σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Ευχαριστούμε, Λουκά. Είναι η πρώτη μας τηλεοπτική εμφάνιση. Ωραία. Σε πολλές, παρουσιάζοντας την έρευνά ακόμα μας. Και να ελπίσουμε ότι να βρεθεί ένας τρόπος, ίσως και με μια ευρύτερη συνεργασία των συνεργατικών μέσων, να στηριχθεί, να συνεχιστεί στο μέλλον το Homes the Media, να ενημερώνεται. Εμείς θέλουμε να βρεθούν τρόποι. Θέλουμε πάρα πολύ να συνεχιστεί και αυτή είναι μια πολύ ωραία ιδέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Τετάρτη με ένα νέο θέμα στο οποίο θα πιάσουμε το νήμα. Σας θυμίζουμε ότι το Omnia TV στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στις συνδρομές σας. Σας ευχαριστούμε και απόψε που είμαστε μαζί σας. Καλό σας βράδυ.